Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα ζητήσαμε έκτατο ή τακτικό, τέλος πάντων, δημοτικό συμβούλιο με θέματα τη μελέτη, τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά το νέο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, διότι η διαβούλευση έλυγε και με ευθύνη, αμέλεια, μη λειτουργία του φορέα, του φορέα διαχείρισης και επίσης ακριβώς τα μηνύματα είναι ενισχυτικά και βλέπουμε να αυτό το θέμα να μπαίνει στη δεύτερη έτσι, φάση, ζητήσαμε να γίνει αυτό το συμβούλιο ώστε να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως εξάλλου έχει κάνει και άλλες φορές και ομόφωνα έχει αποδειχτεί ένα τοπικό σχέδιο απέναντι σε αυτή τη μελέτη, η οποία, θα πω και παρακάτω, είναι μια μελέτη η οποία κατασκευάζει αυθαίρετα ένα συμπέρασμα, το οποίο αν μελετήσεις την μελέτη που αναφέρει όρους στους όρους του εθνικού σχεδιασμού, με τους οποίους λίγο πολύ έτσι συμφωνούμε, ήταν τα πρώτα κείμενα που μετά την μεταπολίτευση, ας το πούμε έτσι, από την κυβέρνηση Σαμαρά, ας το πούμε, και γι' αυτό διατηρεί αυτή την φρεσκάδα και μεταφέρει όλο το προηγούμενο διάστημα των διεκδικήσεων των πολιτών της αριστεράς και γενικότερα των κινημάτων της οικολογίας για την θέμα της αντίληψης για την διαχείριση των απορριμμάτων και τα οδηγικό σχεδιασμό λοιπόν. Αυτό λοιπόν ενώ μέσα αναφέρεται σε εκατοντάδες από σελίδες οι όροι αυτοί, έρχεται με ένα συμπέρασμα αυθαίρετο στην ουσία να τον αναιρέσει. Δηλαδή επικαλείται τον εθνικό σχεδιασμό μόνο και μόνο για να αναιρέσει όλες τις πτυχές του που έχει άξονα την αποκεντρωμένη διαχείριση, τη διαλογή στην πηγή, την κομποστοποίηση, τα πράσινα σημεία, όλη αυτή τη διαδικασία που κατά καιρούς έχουμε εξηγήσει και να οδηγήσει με μια έτσι αλχημία σε ένα συμπέρασμα ότι χρειάζεται η κεντρική διαχείριση ΣΔΙΤ τύπου έτσι με τέρνα, τύπου τατούλι, αυτή η πρωτοτυπία ας πούμε στην Πελοπόννησο, που πέρα από την πρωτοτυπία και το ΣΔΙΤ που εμείς έχουμε απορρίψει, στοιχίζει και πάρα πολύ ακριβά στις άλλες, 100 ευρώ τον τόνο για τους πολίτες επιπλέον από τα μέχρι σήμερα έξοδα. Και αγνοώντας, αν θέλετε, ακόμα και τις μεσοβέζικες λύσεις, τις οποίες έχουν πάρει απόφαση, είχε πάρει απόφαση η πλειοψηφία των δημάρχων, που προτείνουν μια ντεμή διαχείριση, που να έχει και αποκεντρωμένη και τοπική διαχείριση, η οποία θα εξηγήσουμε και παρακάτω, στην ουσία αναιρεί. Αναιρεί την όποια δυνατότητα τοπικής διαχείρισης, διότι με ελλειμμένη την απόφαση, έχουν υπογράψει ήδη και έχουν γνωρίσει δύο γενικοί γραμματείς, να χρηματοδοτεί η τέρνα, το ΣΔΙΤ δηλαδή αυτό, και όλες τις κινήσεις είναι σε αυτή την κατεύθυνση, είναι δεδομένο, όπως το ομολογούν εξάλλου off the record, όλοι οι αρμόδιοι, ότι δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση στα τοπικά σχέδια, με αποτέλεσμα διαδιολιστήσεως, ενώ θα υποτίθεται ότι έχει δίνει τη δυνατότητα να κάνουν και τοπική διαχείριση, αυτό να μην επιτευχθεί. Να πάμε δηλαδή με διολίσθηση στην κεντρική διαχείριση και απλώς για την τιμή των όπλων να έχουν κατατεθεί κάποιες προτάσεις. Αυτό το έχουμε εξηγήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν τέθηκε το θέμα, όταν υιοθέτησαν η πλειοψηφία στον φορέα διαχείρισης την 1β λύση, η οποία λύση αυτή ήταν αυτό το σχέδιο. Είχαμε εξηγήσει και μάλιστα με ανοιχτή μου επιστολή, είχα επισημάνει από τότε, εδώ και αρκετούς μήνες, ότι οδηγεί σε αυτή την διαδικασία. Θέλω να πω ότι έχουν ακέραια την ευθύνη, εάν αυτό το πράγμα περάσει, και οι δήμαρχοι όπως και η περιφερειακή έτσι, αυτοδιοίκηση, ο Τατούλης, όπως και η Πελοπόννησος πρώτα με τον κύριο Πατσαρίνο, πρώην Βουδούρη, η οποία σήμερα ανέχεται χωρίς να υψώνει φωνή, δηλαδή είναι χαραστικό στην Τρίπολη, η οποία έγινε την προηγούμενη Κυριακή, όχι αυτή την Κυριακή μας πέρασε, πριν στις 6 του μηνός, έγινε μια νέα παρέμβαση των συλλογικοτήτων μαζί με την Προσυνάτ. Η περιφερειακή παράταξη, Πελοπόννησος πρώτα, δεν τοποθετήθηκε. Δεν τοποθετήθηκε και παρότι θύμισα και τον κύριο Πατσαρίνο ότι το 78% του προγράμματος της περιφερειακής παράταξης ήταν απέναντι σε αυτή την διαδικασία, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει να μην τοποθετούνται, όπως και είναι η απουσία όλων των βουλευτών, την προηγούμενη φορά είχαν έρθει, από αυτή τη διαδικασία. Απουσία και των δημάρχων,
εκτός του κ. Παυλή που μας φιλοξενούσε στο Αποστολοπούλιο, οι υπόλοιποι δεν συμμετείχαν με διάφορες δικαιολογίες κατά τη γνώμη μου, διότι ακριβώς αυτή τη στιγμή το θέμα οδεύει σε έναν επώδυνο συμβιβασμό για τους πολίτες του Πελοποννήσου και εμείς, τα κινήματα πολιτών, θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο, με κινητοποίηση όταν κουβεντιάζεται το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο σε αυτή τη διαδικασία. Να κάνω μια παρένθεση μόνο ότι το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής ουσιαστικά εισήγηση από μεριάς της Δημοτικής Αρχής δεν υπήρξε παρά μια αναμετάδοση ενός κειμένου που έχουν αναλάβει ένας μελετητής, ο κ. Καρούτσος, για να απαντήσει εκ μέρους της ΠΕΔ που ουσιαστικά μη ισογειοθετεί την αποκεντρωμένη διαχείριση. Βάζει ενστάσεις, αλλά δεν υπάρχει εμείς, δεν υπάρχει πρόταση, δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική πρόταση η οποία θα οδηγήσει έξω αυτή τη διαδικασία. Οι ενστάσεις αυτές είναι σοβαρές, είναι επακτές, δηλαδή ακόμα και αυτή η συζήτηση η οποία έγινε σε ένα κείμενο το οποίο δεν είναι καν το κείμενο που έχουν αποφασίσει οι δήμαρχοι. Είναι ένα κείμενο που λάθρα το έστειλαν ο μελετής που είχε αναλάβει την ιστορία της καταπαραγγελία, από ό,τι φαίνεται, της μελέτης αυτής για να οδηγήσει σε αυτή τα συμπεράσματα. Ούτε καν με βάση αυτό το κείμενο δεν έγινε αυτή η δημοσίευση για διαβούλευση αυτής της μελέτης. Σε αυτή τη διαδικασία θέλω να πούμε και μια κουβέντα ότι η στάση της μείζωνας αντιπολίτευσης στο Δήμο Κορινθίων προχτές ήταν αστεία, θλιβερή, να το πω έτσι. Μια περιοδεύουσα, έτσι, ένας περιοδεύων θείασος με 5-6 δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι να μπαινομοιώνουν στην αίθουσα, που τελικά κατέληξαν να είναι 2 στο τέλος και μη μπαίνοντας ουσιαστικά θέση, πέρα από το γενικό καταγγελτικό που το έχουμε κάνει 10 φορές για τη στάση του Δημάρχου, για τις ευθύνες που υπάρχουν, αυτό είναι ένα θέμα, επί της ουσίας του διακυβεύματος που είναι αυτή τη στιγμή να μπλοκαριστεί, αν θέλετε, αυτή η διαδικασία με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο και με την σκύλο Χορτάτο και με την Πίτα Ολάκερη, νομίζουμε ότι αλλού παραπέμπει έτσι αυτή η διαδικασία και ως μια υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση όσον αφορά αυτά τα βασικά θέματα. Διότι ακριβώς δείχνει ότι πέρα από το πολιτικάντικο δεν υπάρχει η γνήσια έτσι, υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών. Το λέω σαν παρένθεση γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η διαδικασία. Ο κ. Νανόπλος, από ό,τι φάνηκε, μάλλον έτσι, μου είπε τουλάχιστον και προσωπικά ότι είχε μια άλλη δουλειά, αλλά τουλάχιστον οι σύμβουλοι του δεν στάθηκαν σε αυτό το ύψος των περιστάσεων, γιατί δίνεται μια μάχη έστω και στο K5, εμείς τον αναγνωρίζουμε αυτό, αλλά εμείς θα την δώσουμε. Εμείς θα την δώσουμε γιατί καμία μάχη δεν κερδίθηκε αφού δεν έχει δοθεί. Μόνο αν δώσει τη μάχη μπορεί να υπάρχουν ελπίδες ότι μπορεί να την κερδίσει. Λοιπόν, εμείς προτείναμε μια σειρά συμπληρώσεις επίσης πάνω στο σχέδιο αυτό το οποίο υπάρχει, οι οποίες συμπληρώσεις στην ουσία, παρότι εμείς έχουμε ήδη καταθέσει δικά μας κείμενα, διαφωνούμε συνολικά με το ΣΔΙΤ και με την διαχείριση αυτού του τύπου, διαφωνούμε ακόμα και με την 1β λύση του αρχικού του ΠΕΣΔΑ, του αρχικού σχεδιασμού, που δεν οδηγεί με δύο λύσεις πάλι στη λύση της κεντρικής διαχείρισης μέσω ΣΔΙΤ και μέσω αυτής της διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς καταθέτουμε μήπως κάποιοι αφιγνιστούν και κατανοήσουν ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι λοιπόν, επισημάναμε και συμπληρώσαμε ότι λόγω ακριβώς του εθνικού σχεδιασμού, ο οποίος προτείνεται και μέσα από την μελέτη του μελετή που έβαλα η ΠΕΔ, αλλά και μέσα από την κεντρική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη στρατηγική που είχαν οι μελετητές του φορέα, αναιρεί στην ουσία την κεντρική διαχείριση και οδηγεί στην αποκεντρωμένη. Αυτό ζητάμε δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έχουμε μια εισήγηση. Αν κάποιος, γιατί είναι και μια μεγάλη μελέτη των τάξεων των 300-500 συνήθως μας δίνεται παρατήματα, το ξεπερνάει. Κατά παραγγελία όμως, ό,τι αναφέρει ως αρχές έρχεται μετά να το καταστρατηγήσει με τα συμπεράσματα τα οποία βγάζει. Αν δείτε τον πίνακα, ο οποίος υπάρχει, ένας πίνακας, ας πούμε, ο οποίος αυθαίρετα λέει το εξής. Λέει ότι μειώνεται η χρήση εδαφικών πόρων
ενώ στην περίπτωση της κεντρικής διαχείρισης ελαχιστοποιείται η χρήση υδατικών πόρων. Ένα συμπέρασμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη μελέτη, ούτε αποδεικνύεται μέσα από μετρήσεις, μέσα από μια διαδικασία χωροθέτησης ή οτιδήποτε άλλο. Μειώνονται, λέει, εκπομπές των αερίων του δημοκηπίου. Πιο πολύ στην κεντρική διαχείριση, με δεδομένο ότι ξέρουμε και έχουμε αποδείξει ότι είναι ακριβώς αντίθετο από τον εθνικό στόχο, από το εθνικό σχέδιο. Δηλαδή, ενώ το 76% πρέπει να ανακυκλώνεται και να επαναχρησιμοποιείται ή να οδηγείται σε κομποστοποίηση κτλ., αυτό σημαίνει το τελείως αντίθετο. Το 26% γενετικά έχουμε ανακύκλωση με την κεντρική διαχείριση. Και αυτό λοιπόν το θεωρεί ότι ελαχιστοποιεί τις εκπομπές αερίων και γι' αυτό υπερέχει η κεντρική διαχείριση. Και άλλα αυθαίρετα, λέει ότι αυτές οι εγκαταστάσεις, οι κεντρικές που ήδη ξέρουμε ότι υπάρχουν ενστάσεις κτλ., θα γίνουν σε 2 χρόνια. Ενώ οι μικρές μονάδες και οι ευέλικτες, οι οποίοι μπορούν να σαγίνουν και η έμφαση στη διαλογή στην πηγή, θέλει 5 χρόνια. Αυτό δεν βασίζεται σε καμία τεκμηρίωση. Απλώς είναι ένα συμπέρασμα μόνο και μόνο κατά παραγγελία για να δικαιολογήσει την κεντρική διαχείριση. Επίσης, ενώ αποδεικνύουν ακόμα και με στοιχεία που έχουν μέσα, ότι ακόμα και αυτές οι μονάδες οι οποίες να γίνουν στην τοπική διαχείριση κοστίζουν πολύ λιγότερο, τα μισά χρήματα, από ότι η κεντρική διαχείριση, θεωρεί ότι είναι μεγαλύτερη δημόσια δαπάνη στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κατασκευασμένο πράγμα που δεν συνάδει ούτε ακόμα και αυτή την περιορισμένη διαδικασία, την περιορισμένη έτσι τρόπο διαχείρισης που προτείνουν έστω η πλειοψηφία των Δήμων, που εμείς είπαμε ότι διαφωνούμε, διότι δεν είναι κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Αλλά ταυτόχρονα λέμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να βάλουν σε προβληματισμό τους Δήμους και τους δήμαρχους, τους δήμους που συμμετέχουν στο φορέα διαχείρισης με τους προσώπους τους, ώστε να δημιουργήσει μια άλλη κατάσταση, να επανατοποθεθεί το θέμα σε μια άλλη βάση, αν θέλουμε να υπάρξει έτσι μια λύση συμβατή με τον εθνικό σχεδιασμό, συμβατή με τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών και με την προστασία του περιβάλλοντος. Εμείς λοιπόν, ακόμα και για το Δήμο Κορινθίων, η μελέτη αυτή δεν αναφέρει ουσιαστικά αυτά τα οποία είχαμε δώσει στο φορέα διαχείρισης και τα οποία η μονάδα λιπατηματοποίησης, για παράδειγμα, δεν αναφέρεται μέσα ευθαρσώς. Λοιπόν, υπάρχει μια σύγχυση γύρω από το τι περιλαμβάνει έστω αυτή η ντεμή διαχείριση. Και τέλος, βάζουμε θέμα ότι αφού υπάρχει ανάγκη να αποκριθεί η αποκεντρωμένη διαχείριση, γιατί αν διαβάσετε και προσεκτικά τη μελέτη, παρότι το απορρίπτει, ουσιαστικά αυτό είναι το οποίο υπερτερεί, ας πούμε, έστω και σε αυτό το στυλ το οποίο έγινε. Οι τυχόν κεντρικές μονάδες, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που περάσει αυτή η ντεμή λύση, πρέπει να είναι πολύ μικρότερες, να καλύπτουν τις ανάγκες των Δήμων που δεν εντάσσονται στη διαδικασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης, της τοπικής ολοκληρωμένης διαχείρισης, να είναι μικρότερο κόστος λειτουργικού, λοιπόν, και να μην δεσμεύονται οι Δήμοι οι οποίοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία ότι θα δίνουν την προαποφασισμένη, την προκαθαρισμένη ποσότητα, λοιπόν, δεσμεύοντας και ουσιαστικά ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε προσπάθεια τοπικής διαχείρισης. Αυτό λοιπόν η μεθοδολογία, την οποία οι Δήμαρχοι κάνουν ό,τι βλέπουν ή κάνουν τα στραβά μάτια και έχουν τεράστια ευθύνη μαζί με την περιφέρεια, που προφανώς έχει την πρώτη ευθύνη, εκβιάζει, ξέρετε, τα γνωστά για τις κομματερές, ότι εδώ και τώρα, ενώ είχε την ευθύνη να υπάρχει και ενδιάμεση λύση και να υπάρχει μια άλλη διαδικασία, αυτό πράγμα έτσι δεν γίνεται, και θέλουμε εμείς να επανατοποθετήσουμε το ζήτημα αυτό στην σωστή βάση. Ελπίζουμε να εισακουστούμε. Ταυτόχρονα κινητοποιούμε και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τους πολίτες ώστε να σταθούν και αυτοί απέναντι σε αυτή τη διαδικασία και καλούμε και τις δημοτικές αρχές να κάνουν το ίδιο. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων μας έχει απασχολήσει σχεδόν σε όλα τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για ζήτημα μείζωνος σημασίας, καθώς δεσμεύει το έργο που πρόκειται να γίνει μέσω της Στέρνα, που είναι μια κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων, δεσμεύει εμάς, τους δημότες, τα παιδιά μας, για τα επόμενα 28 χρόνια. Αφορά λοιπόν το μέλλον μας. Επίσης, υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα την οποία εξασφαλίζει το σχέδιο αυτό στον ιδιώτη. Αυτό είναι κάτι ανάλογο με ό,τι έχει γίνει στα διόδια. Δηλαδή, όπως και να είναι μελλοντικά τα πράγματα,
εξασφαλίζουμε στον ιδιώτη το κέρδος του. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο φέραμε θέμα, θέμα ήταν η διαβούλευση πάνω στην περιβαλλοντολογική μελέτη, πάνω στη μελέτη αυτή για τα απορρίμματα. Υπήρξε μία ανάγκη να επιβεβαιώσουμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο τη θέση μας για την τοπική διαχείριση. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, όμως έπρεπε στη συγκεκριμένη περίπτωση, απέναντι στη διαβούλευση, να είμαστε ξεκάθαροι. Η διαβούλευση, ενώ εξαιρετικά το θέμα, η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ πάρα πολύ ωραία περιγράφει το εθνικό σχέδιο, στο τέλος προκρίνει ένα κεντρικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων με αυθαίρετα επιχειρήματα.